να σας πω εξ αρχής ότι εγώ διαφωνώ και το διαθέτω σε αυτό και με τον προηγούμενο ενεργειακό σχεδιασμό που είχε εκφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί θεωρώ ότι δεν εξασφάλιζε την ομαλή μεταβολή της περιοχής στην μετά τον ιδρύτη εποχή. Και νομίζω πως υπήρχαν τα περιθώρια διαπραγματεύσεων και συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να πάει πιο ομαλά η εξέλιξη της απόσυρσης του λιγνίτη από τα χώρα ενεργειακών καυσίμων. Υποθέτηκε το σχέδιο, έγιναν παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σημαίνουν ιδιαίτερα ότι μέσα στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ζητούνται μεσοδοτικές μικρομεσαίες και για αναφορές και για την περίπτωση που πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση για να στηρίξει τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται, οι οποίες επηρεάζονται από όλη την κατάσταση. Ακουγόταν υπήρχε μια περιδέρουσα ότι το αναθεωρημένο σχέδιο θα υποβληθεί από την κυβέρνηση, την σημερινή κυβέρνηση, θα ήταν σε πιο ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό της κοινωνικής συμμετοχής και βέβαια με εξέφληξε η ομιλία του Πρωθυπουργού προχθές στον ΟΗΕ, όπου δήλωσε ότι το 2028 θα έχουν φύγει όλες οι λιμνητικές μονάδες. Ομολογώ ότι αυτό μου φάνηκε ότι, αν θέλω να το προσδιορίσω έτσι σχηματικά, ένα τσουνάμι πρόκειται στην περιοχή. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, πέρα από τους φόρους, που βέβαια χρειάζονται φόροι και χρειάζονται πολύ, πέρα από το σχέδιο που προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την περιοχή, χρειάζεται και χρόνο. Το 2028 είναι, αν σκεφτούμε πώς τρέχουν τα πράγματα στην Ελλάδα, πόσο δύσκολα υλοποιούμε κάποια project, έτσι, είναι τρομακτικά πιεστικά τα χρονοδιαγράμματα στα οποία πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να ανταποκριθούμε και σαν κυβέρνηση και σαν περιοχή. Τώρα, η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Προφανώς έχουμε ένα κομμάτι το οποίο σχετίζεται με αυτό το ανέφερε ο Περιφερειάρχης, τον ενεργειακό χαρακτήρα που όλοι λίγο πολύ με τον ένα και τον άλλο τρόπο φιλοδοξούμε να κρατήσει η περιοχή μας, όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει ο πρωτογενής τομέας που θα μπορούσε να αναδειχθεί και να προσφέρει ενδεχομένως και πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, γιατί τα φωτοβολταϊκά καλά είναι, αλλά δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας. Και το μεγάλο ζητούμενο από αυτό που πάσχει η περιοχή και αυτό που πρέπει με κάθε τρόπο να κρατήσει είναι η θέση της εργασίας. Τα φωτοβολταϊκά δυστυχώς δεν προσφέρουν, οι ανεμογεννήτριες ή οι άλλες άπε δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας. Άρα τα ζητήματα αντιστοιχών ενίσχυσης παραγωγικότητας του πρωτογενής τομέα, το να άρουμε κάποια δισαβαντάζ που έχει ήδη η περιοχή μας, όπως είμαστε από τις ίδιες περιοχές, είναι το φυσικό αέριο, δεν έχουμε πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Υπάρχουν επομένως μια σειρά από τέτοια ζητήματα στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εγώ επιφυλάσσω να σας υποβάλλω ένα σημείο με τις επόμενες μέρες με κάποιες σκέψεις, προβληματισμούς και ιδέες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο με τρομάζει είναι ο χρόνος. Δεν έχουμε χρόνο. Το 2028 είναι αύριο.